Ευαγγέλιο για την τιμή πόσο ωραία απονέχουμε στην Θεοτόκο, αφού έχουμε αυτή την ευλογία να έχουμε την εικόνα εδώ της Παναγιάς μας, της τρυπημένης από τις σφαίρες και έτσι να σκέπει το χωριό μας, με την ευλογία της Μητρόπολης και του Σεβασμιωτάτου θα απονέχουμε επένους στα παιδιά, τα δικά μας παιδιά, τα οποία έχουν αριστεύσει στο γυμνάσιο και στο λύκειο της σχολεός μας. Σεβασμιώτατε, είναι μεγάλη χαρά που είμαστε, που είστε εδώ κοντά μας. Ήθελα να σας εκφράσω όλη τη ενορία, την χαρά, και αυτό το ζούμε μέσα από τις συνάξεις που έχουμε και τα κατηχητικά, είτε είναι μικρή είτε μεγάλη. Το έργο είναι μεγάλο που γίνεται, αλλά πολλές φορές δεν φαίνεται και θα πρέπει έτσι οι άνθρωποι, στους ανθρώπους να γίνεται γνωστό. Μέσα από όλα τα δρόμενα που η Μητρόπολη μας κατά καιρούς και μέσα στον χρόνο πραγματοποιεί. Και έτσι μετάνια μου και όσα ταπεινώς ο Λεβίτης. Αγαπητοί πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητά μου παιδιά, όπως είπε και ο πατήρ Γεώργιος, επ' ευκαιρία της τιμής την οποία αποδίδεται και αποδίδουμε όλοι στην Παναγία μας και ιδιαίτερα στην Παναγία εδώ τη Μελικιώτισσα, όπως την ονομάζουμε, η οποία προστάτευσε κατά το παρελθόν εδώ συντοπίτες μας, μέσα σε αυτό το πλαίσιο των εορτών, ο πατήρ Γεώργιος θεώρησε ότι είναι πρέπον και άξιο και δίκαιο να τιμηθούν τα παιδιά τα οποία τιμούν με τον αγώνα του, με την προσπάθειά του, με τη μελέτη τους, τιμούν και την περιοχή μας, αλλά και τις οικογένειές τους. Βέβαια, αυτό το έργο της τιμής σε αυτά τα παιδιά, η Μητρόπολη μας από πολλά χρόνια το έχει καθιερώσει και χαίρομαι που είχε αυτή την έμπνευση και ο πατήρ Γεώργιος να το πραγματοποιήσει εδώ στη Μελίκη για πρώτη φορά.